Εδώ είμαστε και για άλλη μια εβδομάδα. Σήμερα εδώ. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Ιουλίου. Πάει και αυτός ο μήνας. Πάει ο παλιός ο χρόνος. Πάει και ο Ιούλιος. Και τι να πω. Πάει και ο Αύγουστος. Πάει και η κουμπιά σας. Έχουμε ξεκουραστεί. Όχι. Έχουμε πάει διακοπές. Όχι. Άρα. Είμαστε εδώ εργατικές μέλισσες. Έτσι. Είμαστε. Έτσι, μυρμήγκια, τα μυρμήγκια του MAD TV, εδώ σε αυτή την εκπομπή Κόλαφο. Κόλαφο. Μια χορηγία της ΟΠΑΠ και του πάμε στοίχημα. Mr. Block, Miss Sick και Nick Taylor. Να σας τα λέμε όλα, σφαιρική άποψη περί αθλητικών, σφαιρική άποψη περί μοδός, σφαιρική άποψη περί μουσικής. Σφαιρική άποψη περί παρουσιαστών. Είμαστε λίγο σφαιρικοί. Εξέπ Μαντό. Εξέπ Μαντό, γι' αυτό είπα που είναι λαμπάδα. Εγώ είμαι σφαιρική σε άλλα πράγματα. Όπως τις γνώσεις μου. Η γνώση, Μαντώ, που έχει σφαιρικές γνώσεις. Για αλλού το μάτι. Όχι. Πάρα πολύ ωραία. Μείνετε εδώ μαζί μας για την επόμενη μισή ώρα. Θα σας τα πούμε όλα. Φεύγουμε και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ, στο MAD TV και στην εκπομπή Mr. Block, Miss Sick και Nick Taylor. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ πέρα, φυσικά στην εκπομπή μας, Mr. Block, Miss Sick και Nick Taylor και στο MAD TV. Και φυσικά για άλλη μια εβδομάδα μαζί μας είναι ο ΠΑΠ και το πάμε στοίχημα όπως κάθε εβδομάδα. Αλλά πριν πάω εκεί να σας πω τους πιο σημαντικούς αγώνες που κάνουμε το καθιερωμένο tour που λέμε εδώ. Θέλω να σας πω την πιο σημαντική είδηση, ουσιαστικά η μεγαλύτερη μεταγραφή για φέτος στον ελλαδικό χώρο και στο ελλαδικό στον Ολυμπιακό. Το Γρήγορο Κουνέλι. Ναι. Ο Γρήγορο Κουνέλι. Χαβιέ Σαβιόλα από το Ελ Κλάσικο στον Ολυμπιακό. Η Αργεντινή βρισκόταν σε διαρκή αναζήτηση του νέου Ντιέγκο Μαραντόνα. Όταν στα τέλη της δεκαετίας του 90 ξεπετάχτηκαν δύο ποδοσφαιριστές που όλοι πίστευαν ότι θα αναλάβουν αυτό το βαρύ φορτίο. Ο λόγος για τον Χαβιέ Σαβιόλα της River Plate και τότε το Χουάν Ρωμάν Ρικέλμε, ο οποίος μου το έχει πει φίλος, ναι, ότι όταν είχε επισκεφτεί τον Μαραντόνα και του έλεγε. Που ασχολείται με αθλητικά, ναι, δημοσιογράφος, ο οποίος είχε πάει σε μια συνέντευξη του Μαραντόνα, ναι, και του είχε πει ο Μέση είναι ο νέος Μαραντόνα και του κάνει ποιος Μέση είναι. Χουάν Ρωμάν Ρικέλμε. Ότι ο Ρικέλμε ήταν τότε και στην καρδιά του Μαραντόνα ένας αντίστοιχος ποδοσφαιριστής της κλάσης του Μαραντόνα. Δυνατός, ήταν ο Ρικέλμε. Ήρθε ο Σαβιόλα, έστω το 31, κάθε χρόνο ερχότανε. Να σου πω καλέ. Έλα. Δεν ήταν να τον πάρετε εσείς παλιά αυτόν. Όλοι. Νομίζω και άλλοι. Όλοι. Και ο Πάο και όλοι. Πιο πολύ όμως ο Παναθηναϊκός δεν ήταν να το πάρει και είχατε βγάλει και ένα σύνθημα τότε, δεν το θυμάμαι. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Σαβιόλα, ναι. Είσαι. Κάθε χρόνο ερχόταν ο Σαβιόλα, να πω την αλήθεια, έτσι, αλλά φέτος πήγε και στον Ολυμπιακό που πήγανε 3.000 οπαδοί του Ολυμπιακού. Περίπου 3.000. Παρουσιάστηκαν, ναι, χαμός. Καλά, έγινε χαμός. Ποιος το κάνει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το καθιερωμένο tour λοιπόν. Μπαίνουμε στο www.pap.gr και τα πιο σημαντικά μάτς για αυτή την εβδομάδα είναι Casa Slaughter Ingolstadt. Ναι, το οποίο μπορείτε να το παίξετε και live, Γερμανία 2. Έχουμε Dortmund Bayern, που είναι το γερμανικό Super Cup. Super Cup, ο Ματσάρα. Ναι, Ματσάρα. Και τώρα έχει πάει και ο Γκόιτσε που πήγε στην Bayern. Ο Γκουαρδιόλα στην Bayern. Καινούρια ομάδα, ουσιαστικά με νέο προπονητή. Και ο δικός μας ο Σωκράτης ο Παπασταθόπουλος, ο οποίος έκλεισε στην Dortmund και θα παίξει. Μακάρι να παίξει. Να τον βάλουν και ο Σωκράτης. Πολλοί Έλληνες ανοίγουν τα φτερά τους και τα πόδια τους έξω. Έχουμε και άλλο έναν αγώνα. Για τρίπλες εννοείς. Τα πόδια τους για ψαλίδια και για τρίπλες. Για ψαλίδια για τρίπλες. Σωστά. Όχι, ψαλίδια είναι κακό. Ψαλίδια είναι. Ψαλίδια πρέπει να κάνει το ψαλιδάκι. Τα κλαδέματα. Όχι, που σηκώνει την μπάλα και κάνει αυτό. Τάκ, θα το κάνω μετά. Επίσης έχει και φοβερά ψαλίδια σε. Ψαλίδια το λέμε και κάνουν και γυναίκες. Τρομερά ψαλίδια. Τι ψαλίδια. Ψαλιδάκι στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτές που είναι σχεδιάστριες όταν κόβουν, ναι, που βγάζουν αυτές, τα πατρών. Ναι, τρομερά ψαλίδια. Ναι, φοβερό πατρόν. Και έχω κι άλλο ένα Γερμανία 2, Κολονία Φορτούνα Ντίζελντορφ. Το οποίο και αυτό μπορείτε να το παίξετε live. Έτσι. Έτσι, να γουστάρουμε. Μεγάλη δυνατότητα από τον ΟΠΑΠ και το πάμε στοίχημα. Εννοείται. Έτσι, για να τα λέμε για αυτά. Εσείς τι ματσάρες έχετε. Έτσι, βέβαια και Σάββατο, να πούμε Σάββατο 27 Ιουλίου, Γερμανία 2 πάλι. Άλλο ένα παιχνίδι που μπορούμε να παίξουμε live είναι για τη δεύτερη κατηγορία, είπαμε Καλσρούι Σαν Πάουλι. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορείτε να ποντάρετε live και βέβαια μπορείτε να βάλετε και να ποντάρετε επίσης και το λεπτό του πρώτου γκολ. Πότε θα μπει το πρώτο γκολ, αν έχετε την έμπνευση και βέβαια το σύνολο των κόρνερ. Είπαμε το Σάββατο.
Και φυσικά το Σάββατο στην δεύτερη κατηγορία Γερμανίας έχουμε Ολς Αλκμαρ ενάντια στον ή στην Άγιαξ. Στον Άγιαξ. Στον Άγιαξ Ολλανδία, ιστορική ομάδα. Όπως είναι και ο Άγιαξ Υπήρου, ιστορική ομάδα. Βεβαίως, τα Γιάννα. Ρώταγες πριν. Τι έχετε να μας πείτε τώρα? Έχω να σου πω, φυσικά για τη μόδα μας. Τι να φορέσεις. Της μόδας και έτσι για αυτό το καλοκαίρι είναι αέρινο στυλ σε άνετες γραμμές και κομψό ύφος. Δηλαδή, τι εννοώ, θα φοράτε ναι, τα παντελονάκια σας τα άνετα, τα χαλάρα, τα λουλουδάτα. Τον Νίκος φοράει λουλουδάτα συνέχεια. Τώρα που έχεις μαυρίσει... Εγώ φοράω πολύ λουλουδάτα. Λοιπόν, τώρα που έχεις μαυρίσει, βγάλε την τουλάπα σου, το χαβανέζικό σου, το πουκάμισο. Γιατί δεν κατάλαβα, γιατί να μην φοράς ένα χαβανέζικο. Πού πάνε μένα αυτά τα χαβανέζικα. Σαν ηφαίστειο θα μιλήσω. Έτσι, επικρατεί η oversized γραμμή. Επικρατεί η oversized γραμμή και το boho στυλ. Α, boho στυλ. Το boho στυλ. Δηλαδή, τα έντονα χρώματα και τα πολύχρωμα prints, όπου αναδεικνύουν την αναψοκοκκινισμένη σου και μαυρισμένη σου επιδερμίδα. Θα έρθω από εκεί, θα σου πω για ποια αναψοκοκκινισμένη. Λοιπόν, Μαγκελάρα, τι έχεις? Και βέβαια, τι έχουμε, ένα ωραίο βίντεο. Είναι ένας πατέρας μόνος του και έρχεται η κόρη και του λέει: «Μπαμπά, θέλω να μου κάνεις κοτσίδα τα μαλλιά, να μου τα πιάσεις πίσω». Τι να κάνει ο άνθρωπος? Έλα εδώ, Μινά, λίγο να δούμε τι έκανε. Ήρθε η κόρη, του λέει: «Κάνε μου κοτσίδα, μπαμπά, είναι ο μόνος του σπίτι. Λείπει η γυναίκα». Τι κάνει? Να η κόρη, μικρή. Τα ρούφιξε με την ηλεκτρική, έβαλε και ένα κοκαλάκι και να την κοτσίδα. Δεν το πόνεσε. Να το παιδί, εκεί πέρα καλά είναι. Πω, πω, πω. Καθάρισαν κιόλας. Και ακούστε κάτι που ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Σας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Τι συνεχίζουμε. Την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή, μπορούμε να ποντάρουμε Allen Greuterfurt για τη Γερμανία 2. Έχει ξεκινήσει η Γερμανία 2, έχει μπει με τα καλά. Και βέβαια, για το Under 19, κάτω των 19, αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα, ναι, έχουμε Γαλλία-Σερβία. Α, ωραία ματσάκια. Γαλλία-Σερβία και βέβαια την ίδια μέρα, σήμερα Παρασκευή, Ολλανδία-Ισπανία, όπου μπορούμε να παίξουμε. Και αυτό ωραίο ματσάρισμα. Και έχω να σας πω και κάτι πάρα πολύ σημαντικό τελικό, για τον τελικό Euro των γυναικών, ναι, για όσες ας πούμε έτσι από εσάς γυναίκες και βλέπετε αλλά και παίζετε. Σωστό. Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα έτσι τα αποτελέσματα του ζευγάρι τελικού, όμως σύντομα από τον ΟΠΑΠ θα ανακοινωθούν για να ξέρετε και να είστε ενήμεροι. Α, να πω και κάτι άλλο. Βεβαίως. Μπορώ να στείλω χαιρετίσματα. Κάτι στείλε. Να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Αντώνη, όπου είναι πολύ φανατικός και παίζει στοίχημα συνέχεια. Μπράβο. Και βλέπει την εκπομπή μας, δεν έχει χάσει εκπομπή. Φιλάκια, Αντώνη, και στο Μάλι. Γεια σου, Αντώνη. Και στο Μάλι. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν στο www.pap.gr για να δείτε και ουσιαστικά θα ανακοινωθούν οι ομάδες του τελικού, των γύρω των γυναικών. Να φύγω λίγο από το αθλητικά και να πάω λίγο Αγγλία, που είναι ουσιαστικά και η μητέρα του ποδοσφαίρου. Έτσι. Αλλά θα μείνω στη μητέρα, Βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία γνώρισε το μικρό πρίγκιπα, καθώς το νεογέννητο δυσέγγονό της πήγε στο ανάκτορο του Κένσινγκτον, στο Λονδίνο, για να γνωρίσει από κοντά το δυσέγγονο. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενη. Το βράδυ της Τρίτης η Βασίλισσα είχε δηλώσει κάτι ενθουσιασμένη από τη γέννηση του μικρού πρίγκιπα. Νωρίτερα είχαν επισκεφτεί το νεογέννητο και οι γονείς του στην κλινική, του Σεντ Μέρι, παππούδες του πήγανε Βίλιαμ, εκεί δώρα, βγήκανε. Μπορείτε να δούμε και φωτογραφίες εδώ. Να η Κέιτ με τον πρίγκιπα και τον νεογέννητο το μικρό. Βγήκαν λίγο φουσκωμένη η κοιλιά της Κέιτ. Εντάξει, λογικό. Δεν γέννησε. Έχει κι άλλο μέσα. Όχι, είναι πάντα μετά τη γέννα είναι λίγο φουσκωμένη. Ξέχασε την κορώνα μέσα. Τόσο φουσκωμένες είναι όταν είναι. Μετά τη γέννα συνήθως έτσι είναι. Και έχει μέσα τα υγρά και όλα αυτά, ας πούμε. Έχει μέσα διάφορα. Πρέπει να πέσει καταρχάς το σώμα σιγά-σιγά γιατί γέννησε. Θέλει λίγο καιρό για να ηρεμήσει πάλι το σώμα. Και εγώ από τη γέννα το έχω πάθει. Και δεν μπορώ να χάσω την κοιλιά. Λυγίζω, πραγματικά. Τελειώνουμε, θα πάρουμε και άδεια. Και αυτά εκεί που πάει μια χαρά η εκπομπή και την πα και λες τι ωραία που τα λέμε σήμερα. Πετάει για τη μαντό. Σε θρηματίζει. Όχι να μην ρωτήσω, μα δεν έχω γεννήσει. Θα ρωτήσουμε. Βέβαια. Πα έτσι να γεννήσει, να ξέρει. Πάντως ήταν πολύ φουσκωμένη η κοιλιά τη. Την είδα εγώ χθες. Την είδα. Γι' αυτό γεννήθηκε. Όταν λένε πολύ φουσκωμένη η κοιλιά, είναι αγόρι. Τι λες, μωρέ. Όχι,
Όταν λέω ότι είναι πολύ στρογγυλή κοιλιά, είναι κορίτσι. Το ψάξα. Α, είναι άρα κορίτσι. Μέσα πέσατε και δύο. Μπράβο. Όχι, έξω έπεσα, αλλά. Λοιπόν. Να μπούμε σε μια σειρά, μισό λεπτό, ναι. Γιατί έχω και εγώ να σας πω πράγματα. Ωραία. Θα μπούμε στο www.pap.gr για να σας πω και μερικούς αγώνες τους οποίους έχουμε, γιατί έχουμε και βραζιλιάνικο πρωτάθλημα. Έχουμε Κορίνθιας με Σάο Πάολο, Κοριτίμπα με Βιτόρια Μπάια, Φλαμέγκο με Μποταφόγκο και Γερμανία έχουμε Μπόχουμ. Την ξέρετε την Μπόχουμ, εκεί που έπαιζε και ο Φάνης ο Γκίγκας που είχε πρώτο σκόρ και είχε πάρει τη μεγάλη τη μεταγραφή. Τι ωραία ονόματα είναι ναι, αυτά. Ναι, ναι, Μπόχουμ. Κοριτίμπα, Μπόχουμ. Και Δυναμό Δρέσδης. Ωραία ομάδα κι αυτή. Η Μπόχουμ και η Δυναμό Δρέσδης. Θα σε Μπόχουμ. Μπόχουμ. Mm. Πολύ μου αρέσουν αυτές οι ομάδες. Ναι. Τι θέλεις να πούμε, θέλεις να πούμε για το μωρό πάλι. Ναι, να το συνεχίσουμε λίγο. Όπως μάθαμε όλοι, το όνομα του μωρού είναι George Alexander Louis. Λουί. Οπότε, γιατί όμως ονομάστηκε έτσι το μωρό, γιατί έχουμε κάνει έρευνα εδώ πέρα. Τι έγινε, ο Δούκας και η Δούκισσα του Cambridge, ο William T. Kate δηλαδή για τους φίλους, για μας, το ανακοίνωσαν χθες το απόγευμα, βεβαιώνοντας αυτό που τελικά υποστήριξαν. Δηλαδή, τελικά το ζευγάρι θα επιλέξει να κρατήσει και τις παραδόσεις, ταυτόχρονα όμως και το βασιλικό πρωτόκολλο. Και αυτό γιατί. Καλά, το βασιλικό πρωτόκολλο. Πρωτόκολλο με ωμέγα. Και το κρατάς. Το προ. Και το κόλλο. Αλλά το κρατάς γενικά. Είναι σύνθετο. Γιατί όμως, γιατί στο παρελθόν υπήρξαν όχι ένας, όχι δύο, όχι τρεις, όχι τέσσερις, πόσοι? Ούτε πέντε. Έξι Βρετανοί μονάρχες που ονομάζονταν George. Μονάρχες. Μονάρχες είχαν τη μοναρχία. Α, τη μοναρχία. Ναι. Α, γιατί εγώ δεν είμαι απαρχίδα ή μοναρχίδα, όλα αυτά. Τι πήγε στο μυαλό σου. Εντάξει, η δημιουργία δεν ξέρω τι είναι. Μονάρχης. Μονάρχης, δηλαδή που έχει μόνο. Μόνο εγώ άρχη. Έτσι. Αυτό, μόνο ένας άρχη. Αλλιώς μόνο ένας βασιλεύει. Μονάρχης είναι αυτός ο οποίος είναι μόνος στην εξουσία. Άρχο. Σωστός. Λοιπόν, οπότε, ο τελευταίος ήταν ο πατέρας Ελισάβετ, αυτή που ζει ακόμα, τη βασίλισσα τη Αγγλία, The Queen of England, ο οποίος ήταν ο Τζόρτζ ο Έκτος. Έκτος, οπότε η προηγούμενη πέντε. Ναι, αλλά πες το είναι, είπανε, πώς τον είπες, George. Το όνομα επίσης. Οπότε πήραν τον George από εκεί, από τον πατέρα της Ελισάβετ. Ναι. Τον προπαπού τους. Ναι. Το όνομα Louis ήταν επίσης αγαπημένο για τη βασιλική οικογένεια και υπήρξε το όνομα του Λόρδου Μαουμπάντεν. Πού τα βρήκανε. Ο Μαουμπάντεν. Ανοίξανε δηλαδή την εγκυκλοπαίδη το οικογενειακό δέντρο και είδανε θα πάρουμε ένα από εδώ και το γενεαλογικό δέντρο. Πιάσανε εκεί πέρα, είδανε πώς λεγόταν αυτός ο βασιλιάς, πού λεγόταν ο βασιλιάς, πού λεγόταν ο βασιλιάς. Και για να μην ξαναχωρίσουν κανένα, γιατί όχι που δεν θα άφηνε η Ελισάβετ, να ονομαστεί George, να πάρει το όνομα του πατέρα της το παιδί. Δηλαδή αύριο μεθαύριο η μάνα του θα το φωνάζει μη Τζορτζ Λουί Αλεξάνδερ. Δούκα, Τζορτζ Λουί Αλεξάνδερ Τάβ. Μην πας εκεί πέρα κακό. Ως να το φωνάξει όλο το όνομα θα έχει πάει το παιδί πανεπιστήμιο. Έλατε. Έλατε. Τέλος πάντων, γιατί τα βγάζουν έτσι. Και μιας και που λέμε για μωρά και για γεννητούρια και για όλα αυτά, εγώ θα σας πάω σε μια έτσι. Έλα, μην αναδείξεις. Έλα, μην αναδείξεις. Φυσικά σας λέω για την Σακύρα, η οποία μόλις γέννησε το παιδί της. Ρατατάουρ! Η οποία λοιπόν λέγανε οι κακές γλώσσες, οι φαρμακόγλωσσες κοινώς, ότι μόλις θα γεννήσει αυτή λόγω ηλικίας και λόγω του σωματότυπού της δεν θα μπορέσει να χάσει τα κιλά τόσο γρήγορα. Αλλά αυτή τι έκανε. Τι, έτσι έκανε. Τους τάπωσε όλους, διότι έχει μία σωματάρα. Έτσι κατάφερε να επανέλθει στο κορμί έτσι και στα κιλά που στο είχε. Φυσιολογικό της. Στο φυσιολογικό της. Πάμε να τη δούμε λοιπόν. Ακόμα πιο καυτή. Για θα γεννήσω κι εγώ σήμερα. Όπου, έλα εδώ να δεις Σακύρα. Εδώ βλέπεις, εδώ φτιάχνει και το από πάνω έτσι το μαγιό της στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ βέβαια δεν είναι πολύ όμορφη στο πρόσωπο. Αρέ, μια χαρά είναι εδώ η Σακύρα. Αλλά όμως νομίζω ότι είναι παιδιά μπράβο, Σακύρα. Στα φυσιολογικά της έτσι κιλά και στο σεξ της κορμί. Πάμε να φύγουμε τώρα μια τραγουδάρα από ένα παλιό συγκρότημα, τους Blood Gang, οι οποίοι δεν υπάρχουν πια. Και το τραγούδι το The Bad Touch. Έλα να δούμε λίγο το βίντεο κλίμινα. So put your hands down my pants and I'll bet you'll feel nuts. Επαγγελματίες πρέπει να είστε. Επαγγελματίες και να είστε προ, που λέμε. Professional. Γιατί professional είναι και η Beyoncé. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί δεν απέκτησε τυχαία το κύριο της Βασίλισσας της σκηνής. Γιατί. Τυχαία. Γιατί εκεί που τραγουδούσε, πήγαν να κάνουν με αυτά τα εφέ που κάνουν πάνω στη σκηνή με έναν ανεμιστήρα και τις πιάνουν ανεμιστήρα στα μαλλιά. Αρέ. Άντε καλέ. Ναι, αρέ Παναγία μου. Ναι.
Τη έφυγε το σκάλπο όλο. Όχι. Ναι. Σαν το, πώς το λέγανε, έγινε punk η Beyoncé μετά. Αυτή την εργάρα που το αποκαλύπτω, που κόβουν τα σκάλ όλα. Α, ναι. Τι. Το αποκαλύπτω, δεν το έχεις δει. Το αποκαλύπτω. Ναι. Την ταινία, ναι. Α, ταινία του. Που το είχε κάνει ο Μελ Γκίμπσον. Ο Μελ Γκίμπσον. Ναι, το είδα τις προάλλες. Καλή, τι ήταν αυτό, κόντεψα να πάθω. Ταινιάρα, έκαμε ένα από τις αγαπημένες μου ταινίες. Αλήθεια. Ναι, τρομερή ταινία. Μπράβο. Την έχω δει 4-5 φορές, μου αρέσει πάρα πολύ. Σε τι γλώσσα μιλούσανε. Μιλάνε Σουαχίλι. Σουαχίλι. Ναι. Αυτή η γλώσσα δεν υπάρχει. Πας τα χίλια και κάνεις σουά. Σουάχιλ. Ναι, και λέει για μένα μετά. Ναι. Αυτά που λέει τα σουάχιλ. Ε, τα λέω κάθε μέρα μαζί. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Πού είμαστε κάθε μέρα μαζί, μωρέ. Κάθε μέρα μαζί, είμαστε 7 με 10 μου φαίνεται. Πού. Στο Mad Radio. Στο Mad Radio 106,2. Έτσι, σας δέρι, καλά, εσύ δεν σπάρτης. Λοιπόν, μπλέχτηκα λίγο τα μαλλιά της, θέλω να περνάμε εδώ και αν και παγιδευμένη, δεν έχασε την ψυχραιμία, έτσι συνέχισε να τραγουδάει, επαγγελματίας. Και όπως ανέφερε και η ιστοσελίδα, μια ιστοσελίδα εκεί στην Αμερική, δεν έχασε ούτε μία νότα το τραγούδι, ενώ άτομα με έχασε τα προσωπικά. Μια τούφα όμως. Ναι, έχασε μία τούφα. Έχασε μία τούφα, δεν έχει σημασία. Ενώ πήγαν εκεί, ξέρεις, υπεύθυνοι με το ψαλίδι να τις κόψουν το μαγνέ. Δεν νομίζω, πώς θα τραβάνε. Όχι, όχι, είχε μπλεχτεί. Πάνω στη σκηνή εκείνη την ώρα αυτή τραγουδογκάριζε και τη έκανε και μία νύχια τη έκανε εκείνη την ώρα από κάτω. Τραγούδα και το hello, hello. Δεν είναι έτσι αυτό. Το χάλο είναι. Πάει αλλιώς το χάλο. Είναι χάλο, χάλο. Αυτό. Έτσι λέει. Χάλο, χάλο. Άλλο νόμιζα εγώ. Ναι. Λοιπόν. Το χάλεγκάλι νόμιζα εγώ. Λοιπόν, και μια και είμαστε στην Αμερική και στην Beyoncé, έχουμε το αγαπημένο άθλημα των Αμερικανών, το οποίο είναι το baseball. Και τι έχουμε, Μαντώ. Σωστά, και έχουμε στις 27 του μηνός την Oakland Athletics εναντίον Los Angeles Angels. Και φυσικά New York Yankees με Tampa Bay Rays, συμπληρωματικός αγώνας, derby και αυτό, γιατί New York πάρα πολύ δυνατή φέτος, πάνε για το πρωτάθλημα. Και οι Tampa Bay Rays έχουν καλά Tampa και Bay και Rays. Έχουν καλή ομάδα τα Tampa Bay Rays. Ναι, πολύ καλή τα Tampa Bay Rays. Μ' αρέσει αυτό το όνομα, Tampa Bay Rays. Και μιας και λοιπόν έτσι που έχουμε μείνει στην Αμερική, θέλω να σας πω και για μαλλιοτραβήγματα που έλεγες πριν για την Beyoncé. Ένα μαλλιοτραβήγμα το οποίο έτσι αναμένεται να γίνει. Ναι. Πολλοί βέβαια λένε ναι. ότι έχει αρχίσει έτσι ένας άτυπος, μια άτυπη κόντρα, ένας άτιμος, όχι άτιμος, άτυπος πόλεμος εναντίον της Lady Gaga και της... Λάνα Ντελ Ρέι, γιατί η δεύτερη. Η Λάνα Ντελ Ρέι. Ναι, η Λάνα Ντελ Ρέι. Όχι η δεύτερη η λαϊκιά. Η ναι. δεύτερη. Έγραψε ένα τραγούδι, λέει πολύ πιο παλιά, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Είναι κυκλοφόρητο. Είναι ακυκλοφόρητο, είναι ανέκδοτο. Ανέκδοτο. Τόσο αστείο. Ανέκδοτο πολύ. Και μέσα είναι σαν να φωτογραφίζει τη Lady Gaga. Η οποία, που λέει μέσα στους στίχους, ρε παιδί μου, και καλά ότι φέρσε σαν άντρας, αλλά μιλά σαν γατάκι, σαν γυναίκα. Γατάκι! Το γατάκι, ναι. Little Kitty, περίμενε, περίμενε. Ναι. Το γατάκι στα αγγλικά πώς λέγεται? Cat. Kitty. Kitty. Pussy. Όχι, το pussy είναι άλλο. Όχι, και pussy το γατάκι. Το pussy. Little pussy. Pussy cat που λέμε. Pussy cat. Είσαι σίγουρος. Ναι, ρε, pussy γατάκι. Pussy γατάκι. Πού είσαι γατάκι, του λέει, πού είσαι έψαχνα. Πού είσαι γατάκι, πού είσαι γατάκι μου. Τέλος πάντων και, εν πάση περιπτώσει, ο στίχος αυτός είναι έτσι λίγο ηρωνικός, θα έλεγα, και λέει ότι φωτογραφίζει τη Lady Gaga. Ωραία. Τη λέει την Gaga. Έτσι τη λένε στα ελληνικά, Lady Gaga. Και αφού κάναμε αυτόν τον κύκλο και πιάσαμε όλη την Αμερική σχεδόν, φεύγουμε για λίγο και επιστρέφουμε εδώ για να σας χαιρετήσουμε, να σας αγκαλιάσουμε και να σας φιλήσουμε. Και με αυτά και με αυτά και με εκείνα και με τούτα και με τα άλλα και με τα άλλα. Ευχάριστα ή δυσάρεστα. Ευχάριστα ή δυσάρεστα. Η ώρα είναι 12 παρά 20. Ευχάριστα ή δυσάρεστα. Αυτά ήταν τα ειδήσεις στο Mr. Blog Missy και Nick Taylor. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Πρώτο Θεός. Ναι, και θα είμαστε μαζί σας και όλο τον Αύγουστο. Έτσι. Εδώ με την ΟΠΑΠ και το πάμε στοίχημα, γιατί δεν σταματάει ποτέ η αθλητική ενημέρωση. Έτσι. Για όλους τους αγώνες θα είστε ενημερωμένοι. Όλο το καλοκαίρι θα μπορείτε ανά πάσα στιγμή με το Mr. Blog Missy και Nick Taylor να ξέρετε τι θα ποντάρετε, πώς θα ποντάρετε και πόσο ώρα θα το παίξετε. Γιατί μπάλα είναι και γυρίζει. Έτσι. Όπως η γη γυρίζει. Και σημασία έχει αυτό που είπε και ο Βαγγέλης, πόσο ωραία θα το παίξετε. Το παιχνίδι.
Α, ναι. Τι ωραία τάκα αυτή. Βέβαια και έχει σημασία. Γεια σας. Δεν έχει πιάσει ποτέ. Γεια σας.